Εδώ και πολλά χρόνια, τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και ως κάμερες. Οι κατασκευαστές smartphones βελτιώνουν συνεχώς τα συστήματα καμερών τους για να βγάζουν όσο το δυνατόν καλύτερες φωτογραφίες. Ωστόσο, οι φωτογραφίες αποκτούν άλλο ενδιαφέρον όταν κάνουμε και κάποια επεξεργασία. Υπάρχουν πιθανώς εκατοντάδες ή και χιλιάδες εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών για Android συσκευές. Αυτό είναι καλό, αλλά από την άλλη μεριά κάνει την επιλογή μιας εφαρμογής πιο δύσκολη. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μερικές από τις καλύτερες δωρεάν εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών για Android για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την κατάλληλη για εσάς. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Νούμερο 1. Canva. Είναι μία από τις καλύτερες εφαρμογές για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, blog graphics και διαφημίσεις. Τα social media έχουν γίνει σχεδόν απαραίτητα όχι μόνο για διασκέδαση, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Οι καμπάνιες στα social media χρειάζονται όμορφες, πολύχρωμες φωτογραφίες και αφίσες για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού. Η εφαρμογή Canva μπορεί να βοηθήσει πολύ στη δημιουργία όμορφων καμπανιών με τα χιλιάδες graphic templates και τα image elements που προσφέρει. Τα templates στο Canva είναι διαθέσιμα και κατάλληλα για οποιαδήποτε πλατφόρμα στα social media όπως YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Reddit και άλλα. Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να έχετε ειδικές γνώσεις και δεξιότητες για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ανεβάσετε τη φωτογραφία σας και να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του Canva για να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα ένα υπέροχο και μοναδικό σχέδιο. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλους για την επεξεργασία project σε ένα team setup σε διαφορετικές πλατφόρμες. Η εφαρμογή διαθέτει τη δωρεάν έκδοση που προσφέρει πολλές δυνατότητες, αλλά αν κάνετε αναβάθμιση μπορείτε να αποκτήσετε ακόμη περισσότερα μοναδικά στοιχεία, templates και λειτουργίες. Χρειάζεται η δημιουργία ενός λογαριασμού Canva για πρόσβαση στα project σας σε διαφορετικές συσκευές. Το Canva δεν είναι διαθέσιμο μόνο στο Android, αλλά και στο iOS και στο web. Νούμερο 2. Adobe Express. Η Adobe διαθέτει διάφορες εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών. Μία από αυτές είναι η Adobe Express. Αυτή η εφαρμογή είναι πολύ εύκολη στη χρήση, με απλά εργαλεία επεξεργασίας που σας βοηθούν να ολοκληρώσετε ένα μικρό project μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Adobe Express είναι η δυνατότητα αφαίρεσης φόντου που λειτουργεί καταπληκτικά και προσφέρεται δωρεάν. Σε άλλες εφαρμογές Android, αυτή η δυνατότητα παρέχεται συχνά επιπληρωμή. Επιπλέον, το Adobe Express είναι εξαιρετικά καλό στην προσθήκη απλού αλλά πολύχρωμου κειμένου σε εικόνες σε μια ευρεία γκάμα γραμματοσειρών. Το Adobe Express προσφέρει πολλά όμορφα templates, αλλά όχι τόσα όσα προσφέρει το Canva στο δωρεάν πρόγραμμα. Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα το μέγεθος των φωτογραφιών ανάλογα με την πλατφόρμα στην οποία θέλετε να τις δημοσιεύσετε ή να ορίσετε τις επιθυμητές διαστάσεις πριν ξεκινήσετε ένα project. Φυσικά υπάρχουν διαθέσιμα πολλά φίλτρα όπως και η δυνατότητα ρύθμισης της αντίθεσης, της φωτεινότητας και της ευκρίνειας της εικόνας. Νούμερο 3. Snapseed. Το Snapseed είναι μία από τις καλύτερες εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών selfie. Είναι ένα απλό και εύκολο στη χρήση εργαλείο που κάνει αποτελεσματικά αυτό που υπόσχεται. Είτε είστε επαγγελματίας, είτε απλά θέλετε να φτιάξετε γρήγορα μια selfie, το Snapseed μπορεί να σας βοηθήσει. Διαθέτει όλες τις βασικές δυνατότητες, όπως βελτίωση ευκρίνειας, περικοπή, blur, χρήση φίλτρων, αντίθεση, προσθήκη frames και προσαρμογή φωτεινότητας των εικόνων και όλα αυτά μαζί σε ένα μέρος. Η εφαρμογή διαθέτει όμως και κάποιες προηγμένες λειτουργίες. Εάν σας ενδιαφέρει η λεπτομέρεια, το εργαλείο Selective μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της εικόνας και να το φτιάξετε όπως θέλετε. Νούμερο 4. Screen Master. Ίσως η καλύτερη εφαρμογή επεξεργασίας screenshots. Όταν τραβάτε screenshot για να τα στείλετε σε κάποιον, μπορεί να φαίνονται στην εικόνα και ευαίσθητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το απόρριτό σας. Το Screen Master βοηθάει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, επιτρέποντάς σας να αποκρύψετε γρήγορα τυχόν ιδιωτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες πριν στείλετε τα screenshots στους φίλους σας. Αυτή η εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφιών διαθέτει τρεις βασικές λειτουργίες: Markup Photo, Stitch Photo και Web Capture.
Αυτές οι λειτουργίες βοηθούν στην λογοκρισία εντός εισαγωγικών ευαίσθητων πληροφοριών, στη συγχώνευση πολλών φωτογραφιών και στη λήψη πλήρων online pages αντίστοιχα. Το μόνο μειονέκτημα του Screen Master είναι η συνεχής εμφάνιση διαφημίσεων, κάτι που μπορεί να είναι πραγματικά πολύ ενοχλητικό. Μπορείτε να απαλλαγείτε ωστόσο από αυτές τις διαφημίσεις, κάνοντας μια εφάπαξ αγορά ή κάνοντας εγγραφή για μια συνδρομή με μια μικρή μηνιαία ή ετήσια χρέωση. Νούμερο 5. Photo Director. Είναι ίσως ο καλύτερος επεξεργαστής φωτογραφιών Android για επαγγελματίες. Από όλες τις εφαρμογές που βλέπουμε σε αυτό το βίντεο, το Photo Director είναι ό,τι πιο κοντά θα συναντήσετε σε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή. Διαθέτει πολυάριθμα προηγμένα εργαλεία όπως Animating Objects και ρετουσάρισμα συγκεκριμένων περιοχών. Δεν είναι όμως μόνο για επαγγελματίες. Οι απλοί χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τα βασικά εργαλεία όπως αντίθεση, φωτεινότητα, περικοπή, αντικατάσταση φόντου καθώς και πολλά άλλα. Επιπλέον υπάρχουν διαθέσιμα πολλά templates για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Photo Director είναι φιλικό προς το χρήστη και μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε επαγγελματίας στην επεξεργασία φωτογραφιών. Η έκδοση επιπληρωμή προσφέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Νούμερο 6. Samsung Photo Editor. Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή Samsung Galaxy, δεν χρειάζεται να κατεβάσετε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών τρίτου κατασκευαστή. Υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα επεξεργασίας στο Samsung Gallery, που επιτρέπει τη βασική επεξεργασία όπως προσθήκη κειμένου, περικοπή, περιστροφή, προσαρμογή φωτεινότητας, αντιθέσεις, ενώ διαθέτει και πολλά φίλτρα. Σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες και να τις επεξεργάζεστε αμέσως, εύκολα και γρήγορα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα emoji του εαυτού σας και να το χρησιμοποιείτε σε φωτογραφίες που επεξεργάζεστε. Νούμερο 7. Google Photos. Ένα από τα πιο φιλικά προς το χρήστη προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών για Android συσκευές. Όπως το Samsung Photo Editor, έτσι και το Google Photos μπορεί να είναι προεγκατεστημένο στη συσκευή Android. Είναι μία από τις καλύτερες δωρεάν εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την επεξεργασία των εικόνων σας. Αυτά περιλαμβάνουν περικοπή, σήμανση, φίλτρα και ρυθμίσεις για την προσαρμογή του χρώματος και του τόνου της συνολικής εικόνας. Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία μιας φωτογραφίας στο Google Photos, μπορείτε να την αποθηκεύσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν σε άλλη συσκευή με τον ίδιο λογαριασμό της Google. Αυτές ήταν μερικές από τις καλύτερες και πιο απλές δωρεάν εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών για Android συσκευές. Κατεβάζοντας την κατάλληλη εφαρμογή και με λίγη δημιουργικότητα, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε υπέροχες εικόνες. Μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτές τις εφαρμογές Android, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε ανεβάθμιση στις επιπληρωμή εκδόσεις τους.